Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Φαρμακίδης, πολιτικός μηχανικός, ο κύριος Αντώνης Γενικουρίδης, ο οποίος βεβαίως έχει εμπλουτίσει τις ιδιότητές του, δηλαδή είναι εκλεγμένος πλέον ως Γενικός Γραμματέας στην εκλογική αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και είναι και ο υπεύθυνος, επικεφαλής δηλαδή, έτσι στην παρακολούθηση των χωροταξικών όλης της χώρας από την πλευρά του ΤΕΕ, γιατί αυτή η ιστορία ξεκίνησε επιτέλους με την πολιτεία, πάντα σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Και ο κύριος Μιχάλης Μαντικός είναι σμήναχος στην αποστρατεία, χρήσιμος, έτσι, γιατί ξεκινήσαμε και μία αναφορά για τη φωτιά. Και πάμε λοιπόν στο διατάφτα τώρα, κύριε Γιαννικουρή. Βάλτε μας τι συζητήθηκε, τι αποφασίστηκε, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Βάλτε μας παρακαλώ στο χωροταξικό. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Όπως θέλετε. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που λέει ο κύριος Φαρμακίδης, ότι βρισκόμαστε εδώ στο σήμερα διότι πληρώνουμε την έλλειψη συνέχεια στη διοίκηση, ένα πράγμα το οποίο είναι μια διαχρονική παθογένεια στη χώρα μας τουλάχιστον, και το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης και σαφέστατα και στον πρώτο βαθμό που είναι, αν θέλετε, και ο διαχρονικά υπεύθυνος για αυτόν τον σχεδιασμό, και την αδράνεια που έχουν επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια όλοι αυτοί που περάσανε, διότι η πρώτη απόπειρα τύπου σχεδιασμού ξεκινάει από τη δεκαετία του 60, όταν στην Ελλάδα εφεύραμε την εκτός σχεδίου δόμηση. Συνέχισε μετά τη Χούντα το 1975, που έγινε η πρώτη απόπειρα, και μετά ακολουθεί η απόπειρα του 83 με τον Αντώνη Τρίτση, η οποία και αυτή τελικά δεν τελεσφόρησε. Και πάρθηκε από την κυβέρνηση, θεωρώ, μια πολύ γενναία απόφαση. Κάτι που θεωρώ όχι και εμένα δεν αναφέρθηκε χθες. Πήραμε την αρμοδιότητα από την τοπική αυτοδιοίκηση και ανατέθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που είναι και ο φορέας υλοποίησης, δηλαδή ακόμη και το ίδιο το Υπουργείο, είπε ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό το δύσκολο έργο και με πάρα πολύ σφιχτά χρονικά χρονοδιαγράμματα, διότι αν κάτι έλειπε τόσα χρόνια ήταν η χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, που ξεπερνάει τα 280 δις. Εντάξει, αυτό, ναι, το Ταμείο, το οποίο όμως έχει, η επιτυχία, έχει όνομα και επίθετο. Μπορούσαμε κάλλιστα και τα προηγούμενα χρόνια και με προηγούμενες κυβερνήσεις να έχουμε πετύχει ανάλογα πράγματα. Δεν το κάναμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα χρήματα. Υπάρχει το πιο δύσκολο κομμάτι, να χρηματοδοτηθεί αυτή η όλη διαδικασία και με ικανοποιητικότατες αμοιβές, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέχρι το πλάνο που λέει τέλος του 2025, διότι πρέπει να εκδοθούν 300 προεδρικά διατάγματα. Καταλαβαίνετε ότι ο συντονισμός αυτός θέλει μια απόλυτη προσοχή στο πώς θα καταλήξει, διότι κατά τη γνώμη μου αυτή η προσπάθεια πρέπει να στηριχτεί και είναι και η τελευταία ευκαιρία της χώρας να αποκτήσει. Ωραία. Επιτέλους, αυτή είναι η πολιτική διάσταση. Αντιληπτό. Πάμε τώρα στο διατάφτα, σε ό,τι για να κάνουμε το διατάφτα. Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση. Τα χρονοδιαγράμματα που παρακολουθώ εγώ και υπογράφω είναι εμπρόθεσμα και πάμε βάσει του προγράμματος. Είμαστε στη φάση που έχουν συλλεγεί τα στοιχεία από όλους τους φορείς, τα οποία αφορούν και τη διοικητική οργάνωση και την γεωγραφική ταυτότητα, τα δημογραφικά δεδομένα, όλα τα θέματα τα αναπτυξιακά, το φυσικό περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον, τα θέματα της κλιματικής κρίσης, τα θέματα του τουρισμού, τα γενικά πολυδομικά που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν, διάφορες άλλες δράσεις όπως είναι το Co-Lab για τον τουρισμό. Συμπεριλαμβάνουμε για πρώτη φορά τον όρο της φέρουσας ικανότητας, που και αυτή θα πρέπει να συνεκτιμηθεί, για να καταλήξουμε επιτέλους σε ένα πλάνο το οποίο θα εξασφαλίσει μια προοπτική και πρόοδο όχι μόνο για τη Ρόδο, γιατί αυτό που συμβαίνει στη Ρόδο συμβαίνει σε όλη τη χώρα, θα εξασφαλίσουμε ένα καλό μέλλον, αναπτυξιακό μέλλον για τη χώρα και για τους Δήμους. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο αυτή τη στιγμή σε όλους τους Δήμους της χώρας. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει, χθες έγινε η παρουσίαση των δύο αξώνων με τα αντίστοιχα σενάρια, τα τέσσερα σενάρια που θα πρέπει να επιλεγούν κατόπιν διαβούλευσης. Οι μελετητές έχουν καταλήξει στο ένα από αυτά. Και θα υπάρξει ένας ικανός χρόνος που θα πρέπει, στη διαβούλευση που θα κρατήσει 5 ημέρες, θα πρέπει και οι πολίτες και οι φορείς, όποιος πιστεύει, να μπει σε μια λογική που θα... Πότε κλείνει η διαδικασία της διαβούλευσης? Ξεκινάει σήμερα και κρατάει 5 μέρες. Ο μελετητής που έχει καταλήξει, που είπατε ότι έχει καταλήξει έτσι σε μια πρόταση. Στη στιγμή, αυτό που παρουσιάστηκε χθες ήταν οι άξονες που θα κινηθούν τα χωροταξικά σχέδια. Δηλαδή, για πρώτη φορά βασίζεται πάνω σε πραγματικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία. Μάλιστα. Όχι σούπα, όχι μούπες,
στατιστικά, Ελστάτ, χάρτες και πληροφορίες από τους φορείς. Οι οποίοι με την χωροταξική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί εξασφαλίζει κάποια πράγματα. Δηλαδή, όπως κάνει και εκτιμήσεις για το δημογραφικό. Φυσικά όλα αυτά τα έργα κάποια έχουν συμπεριληφθεί και αν κάποια δεν έχουν συμπεριληφθεί θα πρέπει εμείς να προτείνουμε και να ζητήσουμε να συμπεριληφθούν. Επομένως, να βάλουμε όλες τις παραμέτρους που χρειάζεται. Ερωτώ τώρα, ο Δήμος της Ρόδου, που ουσιαστικά είναι και ο αφέντης του νησιού, έτσι. Τι έβαλε χθες ως προαπαιτούμενα, δηλαδή τι ζήτησε να υπάρχει στο χωροταξικό για να προχωρήσει αυτό το έργο, π.χ. της νέας εισόδου στο χωροταξικό. Συζητήθηκε, αλλά αυτά θα πρέπει να μπουν ως παρατηρήσεις μέσα στις επόμενες 5 μέρες. Α, μάλιστα. Έχουν συμπεριλάβει οι μελετητές, θεωρώ ότι μεγάλο πλήθος πληροφορίας. Που είναι ουσιαστικά τα επίσημα τεκμήρια που έχουν καταθέσει οι φορείς. Μέσα σε αυτά υπάρχουν όλα αυτά και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτές τις επόμενες μέρες είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ασχοληθούν λίγο συστηματικά για να καλύψουμε τυχόν παραλήψεις που υπάρχουν για να μην αντιμετωπίσουμε πάλι δασικούς χάρτες όπως το 1920. Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Κύριε Φαρμακίδη, στην παρουσίαση η οποία έγινε, υπήρξαν, αν θέλετε, κάποια στοιχεία τα οποία σας ανησυχούν ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να προβλεφθούν σε αυτό που λέμε ότι ο ίδιος ο Δήμος θα καθορίσει και το δικό του το μέλλον για τον τόπο? Γιατί αυτά τα δημογραφικά, ξέρετε, είναι μια πολύ ωραία συζήτηση, αλλά καταλήγεις και σε άλλα συμπεράσματα πολλές φορές. Εγώ συμμετείχα λοιπόν σε 4 κύματα σχεδιασμού όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας μου λοιπόν. Άρα δεν είναι τόσο, θα έλεγα εγώ, το γεγονός τι στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί, γιατί και στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν τα ίδια στοιχεία λίγο πολύ. Αυτό που γίνεται σήμερα, και δεν είναι, μην το πάρετε για κοπλιμέντο, αυτό είναι πραγματικότητα. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Αντώνη που ανέλαβε αυτή την θέση. Πιστεύω δηλαδή ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Άλλωστε γι' αυτό πιστεύω ότι του δόθηκε και αυτή η θέση και πολύ καλά έγινε αυτό και είναι και η τιμή και για τη Δωδεκάνησο αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή τη στιγμή το τεχνικό επιμελητήριο είναι που κάνει τον σχεδιασμό. Δηλαδή αυτή η επιτροπή εδώ κάνει τον σχεδιασμό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και θα τον φέρει και πιστεύω θα τον φέρει εις πέρας. Γιατί οι διαδικασίες είναι μονόδρομος όπως έχουν πια θεσμοθετηθεί και δεν είναι όπως παλιά. Αυτό που το λάθος που γινόταν παλιά ήταν ότι μπαίνει σε μια αέναη διαβούλευση όλα αυτά τα χωροταξικά με αποτέλεσμα βέβαια να μην τελειώνουν ποτέ. Ναι, γιατί η ίδια η πολιτεία ερχόταν και ανερούσε αυτά τα οποία... Δεν ήταν η πολιτεία, να με συγχωρείτε. Η τοπική αυτό, η πολιτεία, όταν λέω η οργανωμένη πολιτεία, όπως εκφράζεται. Δεν ήταν η οργανωμένη, θα τα πούμε όμως με τα ονόματά τους, γιατί έτσι ήταν, αν θέλετε, ήταν οι δημοτικοί άρχοντες. Οι δημοτικοί άρχοντες είναι κομμάτι της ελληνικής πολιτείας της χώρας, κύριε Φαρμακίδη. Δηλαδή, δεν το κάνουν ως ιδιώτες. Υπογράφουν εκπροσωπώντας ένα θεσμό. Εγώ επειδή είχα εμπειρία προσωπική σε όλη την Ελλάδα, θα σας πω ότι πίσω από τους άρχοντες που δεν θέλανε να κάνουν αυτό το βήμα μπροστά, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε γιατί πήγε στο Τεχνικό Επιμελητήριο όλο το βάρος και είναι μονόδρομος και μάλιστα κλειστός μονόδρομος. Δηλαδή χρονικά είναι κλειστός. Δεν μπορεί, αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Γιαννικουρής, 5 μέρες τελείωσε. Δηλαδή, άρα εκ των πραγμάτων έγινε όλο αυτό. Γιατί είδε το Υπουργείο όλα αυτά τα χρόνια, η εμπειρία και η δικιά μου βέβαια και όλων, ότι καταρχήν δεν υπάρχουν στελέχη που να μπορούν να λειτουργήσουν και να κάνουν αυτά τα πράγματα στην διοίκηση και κυρίως στην περιφερειακή διοίκηση. Εντάξει, στους δήμους δηλαδή και τα λοιπά. Και αυτά τα στελέχη παρασύρουν κατ' επέκταση και τους πολιτικούς άρχοντες με αποτέλεσμα να μπλοκάρονται τα πάντα. Το έχουμε ζήσει, εγώ μιλάω με καθαρή γλώσσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα πω. Και από ό,τι είδα, και το λέω έτσι καθαρά και ανοιχτά σε όλους, από ό,τι είδα όλες οι θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει τον τελευταίο χρόνο και μπράβο στον αυτός ο κύριος, ας το πούμε έτσι, άξονας γύρω από τον οποίο γίνονται όλες αυτές τις δουλειές, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΝ, ο κ. Μπακογιάννης ο Θήμιος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος πιστεύω και με το επιτελείο του όσοι είναι αυτοί κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, να το δεχτούμε και αυτό παρακάλεσα και τον Αντώνη μια που είναι στα αυτά να έρθει αυτός ο άνθρωπος κάτω να μιλήσει και σε εμάς εδώ στη Ρόδο και να μας πει τις σκέψεις τους και το τι σκέφτονται, πώς σκέφτονται να προχωρήσουν το πράγμα, θα είναι θετικό και για τον κόσμο να καταλάβει. Γιατί αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη,
Εχθές που έγινε η παρουσίαση, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι και με πήραν τηλέφωνο για να τους πω και εγώ την άποψή μου και πάνω σε αυτά τα θέματα. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι είναι πελαγωμένοι, δεν καταλαβαίνουν τι έχουν μπροστά τους. Και αυτό πρέπει, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Γιαννικουρίς, πρέπει να λυθεί σύντομα για να βοηθήσουν όλοι, ώστε αυτή η προσπάθεια να έχει και αίσιο τέλος. Γιατί τέλος θα έχει. Αλλά πρέπει να είναι και αίσιο τέλος. Πρακτικά. Είναι λογικό. Δηλαδή, αυτό που ζούμε χρόνια είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία κατάρτιση. Τώρα, ο πολεμικός σχεδιασμός είναι ένα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο που ακόμη και μηχανικοί μπορεί να μην τον αντιλαμβάνονται. Συμφωνώ με κύριε Φαρμακίδη. Απόλυτα. Άρα λοιπόν, μιλάς για ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο, μια εξειδικευμένη επιστημονική συζήτηση, στην οποία τώρα πάμε να κάνουμε μια, ξέρω εγώ, δημόσια διαβούλευση, λέει χαμός, πανικός, που χάνεται μέσα, πλατιάζει, και νομίζω ότι στο τέλος θα κυνηγάμε το δέντρο και θα έχουμε χάσει το δάσος. Καλά, προφανώς για να γίνει η ανάθεση στο ΤΕΕ, προκειμένου επιστημονικά να τρέξει το αντικείμενο, χωρίς, αν θέλετε, πολύ πολιτικό συζήτηση, Είναι αυτό που περιγράψει ο κ. Σαρμακίδης, το οποίο εγώ γενικά είπα αδράνεια. Εντάξει, όπως θέλετε, ας το ερμηνεύσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι θα λύσει. Θέλω να ξεκαθαρίσω λοιπόν τι είναι αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός. Δηλαδή, ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι χάρτες και χρήσης γης ή δεν ξέρω εγώ πόσο θα χτίσει το οικόπεδό μου κτλ. Ο χωροταξικός σχεδιασμός καταρχήν και πάνω απ' όλα είναι το μέλλον μιας περιοχής βάσει των δεδομένων βέβαια στο οποίο βρίσκεται. Δηλαδή, εγώ έχω αρθρογραφήσει επανειλημμένα και θα το έχετε δει για το θέμα του χωροταξικού της θαλάσσης. Το θεωρώ λοιπόν από τα βασικότερα εργαλεία για να μπορούμε να καταλάβουμε η Ρόδος που βρίσκεται, γιατί η Ρόδος δεν είναι πάνω στα άγραφα. Η Ρόδος βρίσκεται λοιπόν, όπως το είπε, το παρατήρησε και ένας από τους συνεργάτες της κυρίας Βαγκουδάκης, που είναι αυτός που ασχολείται με τα θέματα τα συγκοινωνιακά και μεταφορών γενικά, είπε λοιπόν ότι η Ρόδος βρίσκεται στο κέντρο των μεγαλύτερων δρόμων του κόσμου. Η Ρόδος λοιπόν βρίσκεται στο σταυροδρόμι των δύο μεγαλύτερων δρόμων του κόσμου. Δηλαδή αυτός που ενώνει την Ανατολή με την Δύση και αυτός που ενώνει τον Βορρά με τον Νότο. Η Ανατολική Μεσόγειος λοιπόν παίζει ένα τεράστιο ρόλο εδώ και το είπε κύριε Φαρμακίδη, αλλά σε αποφασίσει και η κυβέρνηση να τρέξει στο χωροταξικό της θαλάσσης. Συμφωνούμε. Για να έχει ουσία. Το να το λέει επιστημονικά κανείς και να μείνει εγκλωβισμό πολιτικά. Είναι το σημερινό συμπέρασμα που οι Τούρκοι ακόμη εξέδωσαν μια ανάφτυξη. Εκείνη είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα. Αν θέλετε, ευχαρίστω να την αγγίξουμε, αλλά σε ένα άλλο θέματα. Είναι μεγάλη συζήτηση. Εγώ θα πολεμήσω για αυτό το χωροταξικό σχεδιασμό. Έχω ένα ειδικό ερώτημα. Θεωρώ ότι είναι και εθνικό. Πριν κάνετε το ερώτημα, αν με επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως, κύριε Μαρτζιάννη. Έχω ένα ερώτημα. Είναι από πρόεδρο κοινότητα. Είναι από τον κύριο Τσαμπίκου Καραγένη από την Απολακιά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ρωτάει λοιπόν για ποιο λόγο το ρευματομικό σχέδιο Απολακιάς δεν έχει ολοκληρωθεί τα τελευταία 30 χρόνια, αν γνωρίζετε. Εγώ το απάντησα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη δόμηση, παρόλο τις προσπάθειες δεν μπορώ να βγάλω, λέει, άκρη ο άνθρωπος. Έχει κολλήσει στην υδραυλική μελέτη. Είμαστε στην τελευταία φάση. Ξέρετε και αυτό, είναι στην υδραυλική μελέτη. Το είπα. Δηλαδή ότι. Το καταλάβατε, κύριε Καραγένη. Γι' αυτό βάλαν το τεχνικό επιμελητήριο. Είναι αυτό που λέω, ότι κάποιοι οι οποίοι κάνουν δουλειές και κάποιοι άλλοι βάζουν καρπούζια. Το είπε με άλλο τρόπο. Το λέω γιατί μιλάμε για την Απολακιά. Λοιπόν, είναι αυτό που είπε. Όλα αυτά θα λυθούν. Αλλά ρωτάει ο άνθρωπος γιατί έχει την αγωνία. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν η μόνη ελπίδα που και το Υπουργείο λοιπόν έχει καταλάβει ότι είναι η μόνη λύση του, ήταν αυτό που έκανε να αναθέσει λοιπόν στο τεχνικό επιμελητήριο με διαδικασίες οι οποίες δεν αναιρούνται από κανέναν και από τίποτα για να προχωρήσουμε. Ωραία, πέρα από την αδράνεια για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει έτσι απάντηση. Αν εκκρεμεί η υδραυλική μελέτη. Εντάξει, αυτό θα συμπεριληφθεί, θα ληφθεί υπόψη μέσα στο γενικότερο σύνολο του σχεδιασμού και να θεωρώ ότι ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει. Okay. Κύριε Χατζιωάννη, υπάρχει ένα σοβαρό θεματάκι. Σε αυτά πολύ ωραία είπαν οι προλαλήσαντες. Ωστόσο όμως, στο χωροταξικό σχεδιασμό, βάσει νόμου επεμβαίνει ο ΟΤΑ. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα το πάρει το ΤΕΕ, θα φτιάξει αυτό που είναι να φτιάξει και μετά είναι take it or leave, δηλαδή ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των συμβουλίων, του Δημοτικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου των Κοινοτήτων,
Καλά, φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι ψηφοφόρηση, αλλά ρωτώ τώρα, επειδή υπήρξε μια άλλη διαδικασία από την κυβέρνηση. Λέει λοιπόν ότι για να μην το συζητάμε και ο καθένα τα δικά του, 5 μέρες διαβούλευση θα βάζετε μέσα. Έτσι είναι και η Γιαννικουρή. 5 μέρες διαβούλευση. Σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση. Μετά θα πρέπει να συμφράσει η έγκριση. Εννοείται ότι δεν προβλέπεται πάντως η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα είναι σαν την περιβαλλοντική μελέτη, δηλαδή είναι. Δεν προβλέπεται. Εισηγητική. Δεν λαμβάνεται υπόψη. Όχι, λαμβάνεται υπόψη. Όπως μας έχονται εισηγήσει περιβαλλοντικές. Είναι γνωμοδοτική. Γνωμοδοτική είναι. Λέμε την άποψή μας και τελικά η αδίκηση αποφασίζει διαφορετικά. Ούτως ή αλλιώς, για να πετύχει ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα, θέλει τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Εντάξει. Χωρίς όμως αυτό να αποτελέσει εμπόδιο στο να φτάσουμε στο τέλος με επιτυχία. Μάλιστα. Γιατί αυτό που λέει ο κ. Μαντικός έχει, αν θέλετε, ουσία για την αυτοδιοίκηση και έχετε υπηρετήσει, κύριε Γιαννικόλη. Εάν συνεχίσει η αυτοδιοίκηση με αυτούς τους ρυθμούς, στο τέλος μόνο θα καθαρίσει σκουπίδια. Και θα τις πάρουν και το νερό. Και κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να διεκδικήσει η ίδια πρώτα κάποια πράγματα. Βεβαίως. Να μιλάμε έτσι και για τους δημοσίους υπαλλήλους, κύριε Χατζιωάννου. Υπόθηκε πριν, αν δεν το κατάλαβα καλά, διορθώστε με, κύριε Φαρμακίδη, ότι ευθύνονται σε ένα μεγάλο μέρος οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ θα διαφωνήσω. Ο πολιτικός προϊστάμενος είναι αυτός που καθορίζει προς τα που θα πάμε. Οι υπηρεσιακοί, ό,τι τους πεις, θα το εκτελέσουν. Αν εσύ δεν το πεις, δεν το κάνουν ποτέ. Δεν είναι έτσι. Εγώ το κατάλαβα ότι υπάρχει έλλειψη πλέον, διότι είχαμε και μια διαδικασία ότι έχουμε δείχνει άλλα πράγματα. Στο γνωστικό αντικείμενο είναι το θέμα. Στο γνωστικό αντικείμενο. Όχι, εντάξει, μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η υπηρεσία δόμησης δεν έχει μηχανικούς, κατάλληλους μηχανικούς. Όχι. Πώς δεν έχει? Όχι. Εγώ θα το πω καθαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν έχει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε ένα πράγμα, να σας πω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή τσακώνονται λοιπόν οι δύο παρατάξεις. Αυτό που το είπα λοιπόν ξανά και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, τσακώνονται οι δύο παρατάξεις για τις απευθείας αναθέσεις. Νομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση ένας, εσείς που έχετε, είσαστε, ότι θα θέλατε εσείς και οι τρεις σας που έχετε κάνει στην διοίκηση να μην κάνετε μια δουλειά που θα την κάνει ένας υπάλληλος της οποιασδήποτε υπηρεσίας του Δήμου Τσάπα και να πρέπει να το αναθέσετε σε έναν τρίτο, γιατί τάχα ενδεχομένως να έχετε κάποιο δεν ξέρω ποιο συμφέρον. Όποιος και να, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος δηλαδή που να μην θέλει να κάνει μια δουλειά από αυτό που πρέπει και να μην δίνει λεφτά κτλ. Για να κάνει και άλλες τόσες δουλειές και να φανεί, ας το πούμε έτσι, στον κόσμο ότι έχει κάνει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι οι δημοτικές αρχές περνάει μία μετά τις άλλες. Τις παρακολουθώ λοιπόν από το 1983. Έχω κάνει σε όλα τα συμβούλια του Δήμου μέσα, έχω πάρει μέρος κατά καιρούς. Και αυτό πάντα που βλέπω είναι να επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα. Αυτό το είδε και το Υπουργείο λοιπόν και το ξεκαθάρισε στο θέμα του σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός πράγματι είναι μια, αυτό που λέμε σαν βασική αρχή, είναι μια συμφωνία μεταξύ των πολιτών και του κράτους. Αυτό είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός. Άρα είναι πράγματι αυτό που είπε και ο κύριος Γιαννικούρης. Είναι μια συμφωνία λοιπόν. Ναι. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι κάποιοι μπαίνουν στη μέση και αυτή τη συμφωνία τελικά την κάνουν παραφωνία. Η αιρετή είναι το πρόβλημα, κύριε Φαρμακίδη. Η αιρετή, όχι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι η αιρετή. Φαντάζομαι όμως ότι και αυτή η ιστορία με την 14ετή κρίση, η οποία στέρισε πολιτικό προσωπικό, μάλλον υπηρεσιακό προσωπικό από τους Δήμους, έπαιξε το ρόλο της. Γι' αυτό άλλαξε και η άποψη της κυβέρνησης. Δεν καλύπτει αυτά τα κενά. Δίνει τη δυνατότητα, και είναι μια πραγματικότητα, κύριε Μαντικέ, να συστήσουν αναπτυξιακές εταιρείες και να κάνουν αναθέσεις όσες, το λέω απλά, ελληνικά, κατανοητά, το λέω και πολύ έτσι, όσες γουστάρουν. Έχουν λοιπόν γεμίσει με μηχανικούς, με δικηγόρους κτλ. Για να δουλεύουν συγκεκριμένα project. Να πούμε όμως κάτι. Η αναπτυξιακή είναι μια, θεωρώ, καλή μεταρρύθμιση. Ναι, και εγώ δεν τη λέω ότι είναι κακή. Και είναι κάτι που θα βοηθήσει τους Δήμους. Εγώ στη θητεία μου στο Τεχνικό Επιμελητήριο, μάλιστα, είχα βάλει το Τεχνικό Επιμελητήριο ως εταίρο και μέτοχο στο. Είναι καλή στο σκεπτικό, κύριε Γιαννικούρη, ότι από τη στιγμή που αρνείσαι να πάρει δημοσίου υπαλλήλου για να καλύψει, υπάρχει ακόμα ο κανόνα 1:5, γιατί ακόμη είμαστε σε μνημόνιο 1:5. Άρα λοιπόν δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και πρέπει να μπορεί να πάρει αυτόν τον οποίο είναι ο κατάλληλο για να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαννικούρη. Νομίζω ότι τώρα ανοίγει ο διάλογος. Έτσι, κύριε Φαρμακίδη, θα κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή την σύνδεση, τη συζήτηση μάλλον για αυτό το εξαιρετικό. Αφού το μελετήσω,
Θα μάθω και θα κάνω και λίγο μια κατάρτιση στα σημειακά μου που τα μιλάω, ξέρετε. Αυτό το βιβλίο λοιπόν το έγραψα εγώ. Όχι μόνο αυτό και όλα τα υπόλοιπα που θα γράψω λοιπόν. Τα έγραψα, ξέρετε γιατί. Γιατί όταν κάποτε θέλησα, μεταξύ των άλλων εργασιών και προσφορών που έχω κάνει, ήθελα να κάνω λοιπόν το χωροταξικό σχέδιο της Σύμης. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω εγώ, τελικά που κατάλαβα από την εμπειρία μου, είτε αν δεν γνωρίζεις την ιστορία ενός τόπου, δεν μπορεί να προβάλλεις τον τόπο στο μέλλον. Άρα λοιπόν και η Ρόδος έχει μια ιστορία πολεοδομική, 2.500 χρόνων. Όταν ακούω καμιά φορά και μιλάει κανείς και λέει την παλιά πόλη, μεσαιωνική πόλη, εγώ στεναχωριέμαι, γιατί δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι κρύβεται από αυτή τη διαφορά. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Εντάξει, αλλά θέλει να τονώσει και την έμφαση στην δυτική αρχιτεκτονική που μπήκε κατά τη μεσαιωνική περίοδο. Είναι μια πολύ όμορφη συζήτηση. Ναι, οι Ιταλοί όταν ήρθαν εδώ έκαναν πολιτική. Έχει, και αυτή πολιτική έκαναν, εσείς ξέρετε και τα Ιταλικά. Και πρέπει να κάνουμε και πολιτική έκαναν. Και εμείς όμως. Και αυτοί έλεγαν ότι είναι συνέχεια και ότι από υπότες που έλεγαν, μπράβο, και αυτή πολιτική έκαναν. Λοιπόν. Και έτσι νομιμοποιούνταν η κατάκτησή τους. Και με βάση αυτή την ιστορικότητα πρέπει να ίσως να κάνουμε και κάποιες πολεοδομικές παρατηρήσεις στη διαβούλευση. Βεβαίως. Λοιπόν, ωραία στοιχεία. Ευχαριστώ θερμά κύριε Φαρμακίδη, κύριε Γιαννικορή, κύριε Μαντικέ. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι. Ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε με αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με το μάθαμε από την πυρκαγιά. Τι κάνει η Νέα Δημοτική Αρχή, τι κάνει η Νέα Δημαρχία Πολιτικής Προστασίας. Έχει ενδιαφέρον. Να είστε καλά, καλό βράδυ.